Τι κάνετε? Ελάτε, καθίστε. Από την ομονία τα ρούχια. Έχετε αιτίες από όλους στην αγάπη της ιεραρχίας, των κληρικών μας, των ανθρώπων μας, των πρόεδρων των δυνατήτων, των συμβουλίων, των σχολείων μας. Και μία διαρκή εναγώνια, αένα, πρόσκληση. Μετά τις εκλογές που θα είστε πάλι πρωθυπουργός, σας περιμένω να μας επισκεφτείτε. Να είστε καλά, με τη βοήθεια του Θεού, να ταξίδι το οποίο θέλω και εγώ πάρα πολύ. Και εμείς το περιμένουμε. Και εγώ προσωπικά στην Αρχιεπισκοπία μου θέλω πάρα πολύ να ξέρετε πόσο, σε πόσο εκτίμηση έχω την δυναμική με τα Σαφκαρία. Για πρώτη φορά πρέπει να σας πω, το ξέρετε και όλα, σε αυτές τις εκλογές θα δοθεί και η δυνατότητα σε κάποιους. Ναι. Θέλαμε να ήταν περισσότεροι, δηλαδή δυστυχώς οι περιορισμοί του νόμου δεν το επιτρέπουν. Υπάρχει να ψηφίσουν από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους και είναι για μένα μια δέσμευση, θέλω να σας μεταφέρω. Εφόσον με τον λαό και καταφέρουμε να βρούμε την απαραίτητη πλειοψηφία των δύο τρίτων, να απλοποιήσουμε ακόμα περισσότερο το σύστημα αυτό για να μπορεί να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία όποιος είναι γερμανός σε εκλογικό κατάλογο στα κάλα, χωρίς περιττή γραφειοκρατία. Αυτό θέλαμε να κάνουμε για αυτή τη φορά. Δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό επειδή κάποια κόμματα συγκέντρωσαν. Πετύχαμε το ελάχιστο δυνατό, αλλά την επόμενη φορά θα κάνουμε περισσότερο. Είμαστε σίγουροι όλοι μας και το περιμένουμε.